η αναφορά μας είναι στον προφήτη Εζεκιήλ. Ξεκινήσαμε το τρίτο μας θέμα σήμερα να δούμε το προφητικό του λόγο, εκείνον τουλάχιστον που περικλείεται στα κεφάλαια το 7ο, το 8ο και το 9ο. Ήδη σας είχα διαβάσει ένα τμήμα από το 7ο κεφάλαιο, επειδή όμως δεν το ολοκληρώσαμε, γι' αυτό ακριβώς θα σας το ξαναδιαβάσω και θα προβούμε σε ένα σχολιασμό. «Και γένετο λόγος Κυρίου πρόσμε, λέγον, και εσύ, ιέ ανθρώπου, υπόν, έγινε λόγος Κυρίου σε μένα, και εσύ, ιέ ανθρώπου, άνθρωπε», έτσι αποκαλεί τον προφήτη ο Θεός, «πες, τάδε λέγει Κύριος, τα εξής λέγει ο Κύριος, τη γη του Ισραήλ, αποτινόμενος προς την γη Ισραήλ, πέρας οίκη, το πέρας οίκη επί τας τέσσερας πτέρυγας της γης, το τέλος έρχεται, το τέλος έρχεται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος της γης του Ισραήλ. Οίκη το πέρας, έρχεται το πέρας, επισέ τον κατοικούντα την γη, για σένα που κατοικείς αυτήν τη γη του Ισραήλ, οίκη ο καιρός, έρχεται ο καιρός, ίγγηκεν η ημέρα, πλησίασε η ημέρα, ου με τα θορύβων, ουδέ με τα οδύνων, δηλαδή ευνηδίως. Νυν, τώρα, το πέρας προσέ, τώρα το τέλος σε σένα, και αποστελώ εγώ επί σε και εκδικήσω σε εν τες οδείς σου και δώσω επί σε πάντα τα βδελίγματά σου. Δηλαδή, θα σε εκδικηθώ για όλα τα βρώμικά σου, πιο συγκεκριμένα τις ειδωλολατρίες σου, και ουφίσεται ο οφθαλμός με επί σε, ουδέ μη ελεήσω, και δεν θα σε λυπηθεί το μάτι μου, ούτε θα σε ελεήσω, διότι την οδόν σου επί σε δώσω, θα σου ανταποδώσω κατά τον τρόπο που έζησες. Αυτό θα τη δώσω επί την οδόν σου. Οδός είναι ο τρόπος που ζει κανείς, που πολιτεύεται, και τα βδελίγματά σου εν μέσω σου έστε, και επί γνώση, διότι εγώ Κύριος, διότι τάδε λέγει Κύριος, ιδού το πέρας οίκη, τότε θα μάθεις ποιος είμαι εγώ, ο Θεός. Και τούτο λέει ο Κύριος, να το πέρας, το τέλος έρχεται. Όπως σας είπα, γιατί σας τα ξαναείπα, αυτήν περικοπή την ξαναδιαβάσαμε, ότι είναι μία και από φιλολογικής πλευράς μία ωραία σελίδα, δείχνει δηλαδή μία ζωηρότητα άνευ προηγουμένου. Γι' αυτό σας διαβάζω και το κείμενο, όπως το βλέπετε, το ακούτε, είναι κάτι φοβερό, φοβερό. Εκείνο το «οίκη το πέρας, έρχεται το τέλος», είναι φοβερό. Εν προκειμένου, η προφητεία αυτή, όπως το αντιλαμβάνεστε, αποτείνεται στη γη του Ισραήλ, στο λαό των περιούσιων, στο λαό των επαγγελιών, των υποσχέσεων. Ναι, λοιπόν, ώστε δεν σώζει, δεν σώζει ένα λαό όταν αμαρτάνει, εφόσον και καθόσον έχει την ιδιότητα
του περιουσίου λαού. Όχι βέβαια. Ας μη λέμε και εμείς ότι είμαι ο περιούσιος λαός του Θεού. Ας μη λέμε και εμείς ότι ο Θεός σώζει την Ελλάδα. Όταν πέσει βαρύ το χέρι του Θεού, είναι φοβερό. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος, δεν λυπήθηκε, λέγει, αγγέλους όταν τους ταρτάρωσε. Τάρταρος στους αρχαίους Έλληνες ήταν ο Άδης, ήταν ο τόπος των αμαρτωλών, ο Τάρταρος. Έτσι λέγει εδώ, εταρτάρωσεν, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ναι, αγγέλους, δεν τους λυπήθηκε. Ακόμη λέγει, προκειμένου να μας σώσει, δεν λυπήθηκε ούτε τον Υιόν του να πεθάνει επί του Σταυρού. Είναι εκπληκτικό. Βλέπετε πόσο φοβερό πράγμα είναι να αμαρτάνει κανείς. Και τι λέγει, πέρας οίκη. Το τέλος έρχεται. Το πέρας οίκη. Δεν επαναλαμβάνει. Αυτές οι επαναλήψεις είναι που κάνουν το κείμενο πολύ ζωηρό. Επί τας τέσσερας πτέρυγας της γης, δηλαδή στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος των συνόρων του Ισραήλ. Είναι ωραία δε έκφραση σε αυτή, επί τας τέσσερας πτέρυγας της γης. Συγκλονιστικό μήνυμα, αγαπητοί μου. Το τέλος έρχεται. Το τέλος έρχεται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος της χώρας σας. Δηλαδή, συρρήκνωσης, εξαφανισμός. Αν μου πείτε, εξυφάνισε ο Θεός τον Ισραήλ από προσώπου της γης. Ακούστε τι λέει ο Μωυσής στην οδή του, όχι στην οδή του, μιλάει στο λαό, μιλάει στο λαό. Είναι στο Δευτερονόμιο και αποτελούν αυτά που λέγει πια, θα λέγαμε, την πνευματική του διαθήκη στο λαό του Ισραήλ. Ακούστε. Θα σε τιμωρήσει, ομιλεί δε προφητικός, και δι' αυτήν την εχμαλωσία από τους Βαβυλωνίους θα έρθει, λέει, γοργόφτερος εχθρός από βορρά και θα σε εχμαλωτήσει και λοιπά και λοιπά. Γοργόφτερος, τρέχει, λέει, ο εχθρός αυτός πιο γρήγορα και από τον άνεμο. Πράγματι οι Βαβυλώνοι ήσαν ακάθεκτοι και θα σε σύρουμε εκεί, δεν θα εξαφανιστείς και δεν θα εξαφανιστείς για να είσαι υπόδειγμα, παράδειγμα εις τους αιώνας. Εκεί να βλέπεις τι υφίστασε και να λες, οι αμαρτίες μας μας έφεραν στο σημείο αυτό. Δεν θα σε εξαφανίσω, αλλά και οι λαοί που θα σε βλέπουν θα βγάζουν τα συμπεράσματά των. Δεν θα σε εξαφανίσω. Για να το καταλάβετε αυτό, θα σας πω ένα παράδειγμα. Κάποιος δολοφονείται από έναν εχθρό του και φωνεύει ακαριέως. Σας ρωτώ, ο δολοφονηθής μπορεί να ξέρει ποιος τον δολοφόνησε και ότι τον δολοφόνησε για να τον εκδικηθεί? Ποιος? Πρέπει να ζήσεις, να μάθεις ποιος απεπειράθη να σε δολοφονήσει, έστω και αν πεθάνεις λίγες μέρες μετά. Να μάθεις, να πονέσεις, να ζήσεις τη δολοφονία. Αυτό είναι εδώ. Δεν θα σε εξαφανίσω. Φοβερόν. Συρρήκνωσης, μάζεμα, τα σύνορα. Τα ευρύτερα σύνορα ήταν στην εποχή του Δαβίδ.
τα οποία κληρονόμησε ο Σολομών, και μετά από τον θάνατο του Σολομώντος άρχισε η συρρήκνωση, διότι επετράπη στην Ιερουσαλήμ μαζί με τον ναό του Σολομώντος, των ομώνυμων ναών, να υπάρχουν, αγαπητοί μου, τι λένε, και η ειδωλολατρική ναή. Είναι εκείνο που γίνεται απόπειρα τώρα να υπάρξει ειδικό τζαμί στην Αθήνα. Ξέρετε ότι στις πρωτεύουσες της Ευρώπης υπάρχουν πολλά τζαμιά, και θα το πω, οι κουτοφράγκοι δεν καταλαβαίνουν ότι εισδύει ο Ισλαμισμός στην Ευρώπη και μια μέρα θα αναποδογυρίσει ο Ισλαμισμός στην Ευρώπη. Το είπε ο Καντάφη, το ενθυμίστε, θα κάνουμε, λέει, Ισλαμική την Ευρώπη. Και αυτό είναι αλήθεια. Πάρα πολλοί χριστιανοί Ευρωπαίοι στρέφονται προς τον Ισλαμισμό. Ποιος φταίει? Η Δυτική Εκκλησία. Γιατί φταίει? Δηλαδή η Ρώμη, ο Καθολικισμός. Γιατί είναι εκοσμικευμένη η Εκκλησία. Τι να πει κανείς, χάος, χάος πραγματικά. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και στα Ιεροσόλυμα. Ξέρετε ποια ήταν η άμεση επέμβαση του Θεού? Να χωριστεί ο λαός σε δύο κράτη, το νότιον βασίλειον με απογόνους του Σολομώντος, αποτελούμενο από τις δύο φυλές Ιούδα και Βενιαμίν, και το βόρειο βασίλειο που το ξεκίνησε ο Ιεροβουάμ, δούλος του Σολομώντος, προσέξτε, δούλος του Σολομώντος, έγινε βασιλιάς, και ήσαν οι δέκα φυλές. Και το βόρειο βασίλειο ειδωλολάτρησε, όπως το γνωρίζετε, όχι όμως σε μεγάλη έκταση όπως το βόρειο, το νότιο. Περιέσωσε πολλά πράγματα το νότιο. Γιατί, ξέρετε, είναι αυτός ο χωρισμός. Πώς τιμωρήθηκε Φερρυππίν η Γερμανία? Προσέξτε, δεν πολιτικολογούμε. Αν λάβετε υπόψη ότι οι προφήτες αναφέρονται σε όλα τα έθνη. Σε όλα τα έθνη αναφέρονται, της εποχής των τα έθνη, και σχολιάζουν και πλήττουν και προφητεύουν. Γιατί χωρίστηκε σε δύο? Γιατί ήταν η αιτία που κηρύχθηκε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Τώρα τα παρακάτω ο Θεός τα ξέρει, ας μη πούμε, παρά μόνον ότι αιτία της ειδωλολατρίας ήταν ο χωρισμός του κράτους του Ισραήλ σε δύο κράτη. Άσε μας τους Έλληνες, αγαπητοί μου. Έλεγε ο Θεός αυτούς τους λόγους: το τέλος έρχεται. Πέστε μου, τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Θα μέναμε απαθείς? Θα ελπίζαμε στα όπλα μας? Θα ελπίζαμε στην πολεμική μας αρετή, μια που τη γιορτάζουμε κάθε χρόνο? Θα σιγουρευόμεθα στην φιλοπατρία? Ποια φιλοπατρία? Α, προηγήθηκαν κάποια χρόνια που η φιλοπατρία υπέστη διάβρωση και θεωρείται χουντισμός να υψώσουμε την σημαία και να πούμε των εθνικών ύμνων, ή μήπως κάνω λάθος? Σας είπα, νομίζω σας το είπα, προ μερικών ετών είχε αναλάβει το Β10 του στρατού, είναι η θρησκευτική υπηρεσία το Β10, να κάνει
εθνικές ομιλίες στο στρατό. Γιατί η θρησκευτική υπηρεσία θα έκανε τις εθνικές ομιλίες? Αυτό δεν είναι κατάντημα? Ελπίζω να διορθώθηκε το πράγμα. Δεν ξέρω, δεν έμαθα τίποτα περισσότερο. Ελπίζω να διορθώθηκε. Όλα αυτά, όλα αυτά, το κάτω τα σύνορα και άλλα πολλά, άλλοι διεθνισμοί και άλλα πολλά, υπεδίδασαν την φιλοπατρία μας. Ναι, βγάλτε από τα αναγνωστικά, μη μιλάτε για Τούρκους. Είμαι δαφίλη με τους Τούρκους. Δεν έκανε όμως το ίδιο και η Τουρκία για μας. Δεν έβγαλε από τα βιβλία της τα αναγνωστικά των παιδιών, αλλά αντιθέτως καλλιέργησε το μίσος και καλλιεργεί το μίσος των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων. Πού είναι η φιλοπατρία, αλήθεια? Υπάρχει? Θα μου πείτε, άμα γίνει ένας ξεσηκωμός, θα γεννηθεί. Θα γεννηθεί, θα ξυπνήσει. Ξυπνάει μόνο ό,τι κοιμάται. Αλλά φοβάμαι ότι τίποτα δεν κοιμάται. Δεν υπάρχει τίποτα, τουλάχιστον στα περισσότερα νέα μας παιδιά. Έτσι που να λέει κανείς, ο Θεός να φυλάξει. Ή θα πιστεύαμε και θα ελπίζαμε στην πολιτική ικανότητα της ηγεσίας, όταν υποτεθεί ότι θα μας ελέγεται από το Θεό, οίκη το πέρας, ήρθε το τέλος. Όταν όμως ο Θεός αναγγέλει το τέλος, ερωτώ, ποια ανθρωπίνη προσπάθεια θα μπορούσε να σταματήσει το κακό? Το είπε ο Θεός. Τι θες να κάνει, να χτυπιέσαι? Θα γίνει, το είπε ο Θεός. Τίποτα δεν σε σώζει, ούτε η πολεμική αρετή, ούτε τίποτα, ούτε τα όπλα, τίποτα δεν σε σώζει. Ένα μόνο σταματάει το κακό. Και αυτό το ένα που σταματάει το κακό, ακούσατε εδώ, είναι η μετάνοια. Ολόκληρο το βιβλίο του Εζεκίη, κεντρικό σημείο είναι η προβολή των κακών που έρχονται και η θεραπεία με τη μετάνοια. Εγώ όμως δεν έχω δει, εγώ και εσείς πιστεύω δεν έχετε δει με ένα δημόσιο τρόπο να υπάρξει μετάνοια, με ένα δημόσιο τρόπο πουθενά. Αν υπάρχουν πιστοί, εσείς που ακούτε αυτή τη στιγμή των λόγων του Θεού, που μετανοούν για τις αμαρτίες και που παρακαλούν στην προσευχή τους να ελεήσει ο Θεός την πατρίδα μας και να μας συγχωρήσει, αυτό είναι πολύ περιορισμένο. Αυτό αναφέρεται πια σε πρόσωπα. Δημοσίως είδατε ποτέ να εκφράζεται κάποια μετάνοια? Εγώ δεν την έχω δει. Ξέρετε τι θα πει δημοσίως, σοβαρό πράγμα αυτό. Όπως φέρει πει μια ξηρασία, ο Θεός δεν θα δώσει βροχή αν εγώ ο παπάς ή εσύ ο λαϊκός θα προσευχηθείς. Πρέπει να γίνει δέησης, λιτανία δημοσίως, και τότε ο Θεός δίνει την βροχή του. Γι' αυτό παρακαλώ, είδα το προφήτης Ηλίας δημοσίως έκανε το θέμα τον ερχομό της βροχής. Πού? Επάνω στο Καρμήλιο Νόρο. Πού και τα λοιπά. Ο λαός δήλωσε μετάνοια όταν είπε, έως πότε χολανείτε, λέει, επαμφωτέρεστε συγνίες? Πότε θα κουτσέρετε μια από εδώ και μια από εκεί? Πότε θα δέξετε τον αληθινό Θεό και πότε τον Βάαλ? Και έκανε εκείνα τα θαυμαστά, κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό. Ο λαός μετενόησε και τότε ήρθε η βροχή. Και ρωτώ, όλα αυτά ήσαν κάπου κρυμμένα? Ήσαν δημοσίως ενώπιον του βασιλέως,
του Αχάβ. Δημοσίως λοιπόν πρέπει να εκφράσουμε την μετανοία μας. Τότε ο λαός που ζητούσε ο προφήτης Ιεζεκήλ από προσώπου Θεού την μετάνοια, τότε ο λαός δεν έδειξε μετάνοια. Τον λόγο σας τον είχα πει την περασμένη φορά για να μην επανέρχομαι. Δηλαδή πίστευαν ότι είναι τόσο αγαθός ο Θεός που δεν θα δώσει καταστροφή, και δεύτερον ότι δεν αμάρτησαν παρά οι πατέρες των, εμείς δεν φταίμε, και έτσι λοιπόν δεν θα επέλθει καταστροφή. Και όμως ήλθε. Ο λαός είχε αυτοπεποίθηση, αλλά και ότι δεν είχε αμαρτίες όπως σας είπα, αλλά μήπως και εμείς οι Έλληνες, γιατί θα παίρνω παραλλήλως τα πράγματα, σας το ανακοίνωσα εξάλλου από την πρώτη φορά, εμείς οι Έλληνες, σας ερωτώ, μήπως έχουμε ανάλογα συναισθήματα? Δηλαδή ότι δεν έχουμε αμαρτίες, ή ότι η Ελλάδα πάντα θα ζει, η Ελλάδα πάντα θα ζει, και αυτό είναι δεδομένο. Από πού το έχουμε δεδομένο? Γι' αυτό το λόγο μην έχουμε αυτό το ακούμπισμα στους προγόνους. Ξέρετε, οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Τι αρχαίοι μόν πρόγονοι? Εκείνοι έδειξαν ό,τι έδειξαν. Εμείς τι κάνουμε σήμερα? Και ακόμη θα μπορούσαμε να λέμε σε κρίσιμες στιγμές, ό,τι και να πάθει η Ελλάδα, θα μένει πάντοτε η Ελλάδα. Ποιος σας το είπε? Λέει ένα τραγούδι, μοντέρνο τραγούδι. Μάλιστα δεν το ολοκληρώνω, αυτό το στίχο μόνο πήρε τα αυτή μου. Μη φοβάσαι, είναι εφτάψυχη η Αθήνα και χιλιάδες τώρα χρόνια ζει. Τραγούδι κοσμικό, το πήρε τα αυτή μου. Όπως και κάποια άλλα πολλές φορές, ανίερα πράγματα, ανίερα. Αγαπητοί μου, επιτρέψατε μου να σας πω ότι πολλά μηνύματα, αν το καταλαβαίνουμε, μεταδίδονται με τα τραγούδια. Ξέρετε ότι οι φιλοσοφίες των φιλοσόφων, των όποιων, πόσοι μπορεί να τις διαβάσουν αυτές? Ποιος παίρνει φιλοσοφικά βιβλία να διαβάσει? Λίγοι. Ξέρετε ότι οι φιλοσοφίες περνούν στα τραγούδια και γίνονται πράξη στο λαό? Αυτή η μέθοδος βεβαίως δεν είναι καινούργια. Ξέρετε ποιος πρώτος την καθιέρωσε? Ο Άριος, τις αιρετικές του θέσεις τις έκανε ύμνους, τραγούδια, για να περάσουν τα μηνύματα τα αιρετικά μέσα των ύμνων. Έτσι και σήμερα τα τραγούδια είναι ένας μεγάλος φορέας θέσεων, ιδεών, και ο λαός δέχεται τη φιλοσοφία των όποιων φιλοσόφων, θετικών και αρνητικών φιλοσόφων, μέσω των τραγουδιών. Μην νομίζετε λοιπόν ότι αυτό είναι μικρή σημασία, όπως σας είπα, αλλά θα μου επιτρέψει να πω ότι κάποιοι τέτοιοι που μιλούν έτσι από την Αγία Γραφή χαρακτηρίζονται ψευδοπροφήτε. Αν θα δείτε καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης, θα δείτε τους μεν προφήτας να απειλούν το λαό. Καθίστε καλά, έρχεται βαρύ το χέρι του Θεού. Ενώ οι ψευδοπροφήτε καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης καθησυχάζουν το λαό. Όχι, όλα θα πάνε καλά.
Όταν λοιπόν μπορούμε να λέμε ότι δεν παθαίνει τίποτα η Αθήνα, και άμα λέμε Αθήνα εννοούμε Ελλάς, εκτός αν η Αθήνα πιστεύει ότι είναι μόνο η Αθήνα θερυπή και δεν είναι η Μακεδονία. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι εκείνοι που καθησυχάζουν ανεπιφύλακτα, τους αποκαλώ ψευδοπροφήτες, και έχουν πάντα την τύχη των ψευδοπροφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά αγαπητοί μου, να το πάρω με είδηση, ποτέ οι προφήτες δεν είσαι ευχάριστοι στο λαό. Σας θυμίζω μία περίπτωση όταν συμμαχεί το Βόρειο και το Νότιο Βασίλειο, γιατί αφού γίναν δύο κράτη, συμμαχούσαν καμιά φορά ή έφτανε και σε πολεμική κατάσταση. Κάποτε λοιπόν ήθελαν να πολεμήσουν έναν εχθρό ανατολικά τους, κάπου στον Ιορδάνη κλπ. Τότε εμφανίστηκε κάποιος προφήτης ονόματι Μιχαίας, όχι ο γνωστός Μιχαίας από τους 12 Ελλάσσονας προφήτες, και λέγει: μη τον κάνετε τον πόλεμο αυτόν, διότι θα χάσετε. Τότε ο βασιλιάς του Βορείου Βασιλείου του λέει: πάντοτε ήσουν αδυσάρεστος, πάντα αδυσάρεστος, πέσε καμιά καλή κουβέντα. Τι καλή κουβέντα να πω, λέει ο προφήτης, εκείνο που μου βάζει ο Θεός στο στόμα αυτό σας λέγω. Ήσαν όμως κάποιοι ψευδοπροφήτες που λέγανε να κάνετε πόλεμο, τα πράγματα θα πάνε καλά. Θύμωσε λοιπόν ο βασιλιάς, να λέει: τι ωραία μου μιλούν, καλά, θα δεις, έχεις να πάθεις, του λέει. Και μάλιστα να σου το πω, εσύ θα φωνευτείς εις τον πόλεμο. Θα φωνευτώ, ε? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σε βάζω στη φυλακή και όταν θα γυρίσω από τον πόλεμο θα τα πούμε. Αγαπητοί μου, εφωνεύθη ο βασιλιάς του Βορείου Βασιλείου. Είναι δυσάρεστοι οι προφήτες οι αληθινοί, είναι ευχάριστοι οι ψευδοπροφήτες. Αλλά στο πάρω με είδηση, ο λαός μας είναι αμαρτωλός, είναι λαός αποστάτης. Τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, κατά προοδευτικών τρόπων έχουμε τέρατα και σημεία αποστασίας του λαού μας, και αυτό πρέπει να μας βάλει σε μεγάλη σκέψη, πού θα φτάσουμε και αν δεν μετανοήσουμε και να βαδίσουμε τα μονοπάτια του Θεού, τότε ανεπιφύλακτα μας περιμένει όλεθρος, μας περιμένει όλεθρος. Πέρας οίκη, το πέρας οίκη επί τας τέσσερας πτέρυγας της γης, και οι τέσσερις πτέρυγες της γης είναι τα γύρω σύνορά μας. Μιλώ για την πατρίδα μας που απειλούνται από συρρήκνωση. Τι πιστεύετε, δεν απειλούμεθα από συρρήκνωση? Καθόλου το βόρειο μήκος και το ανατολικό μήκος, βέβαια προγνώτων δεν έχουμε, είναι μακριά η Αίγυπτος. Για να μην πω, δεν θέλω όμως πιο πολλά να πω, ότι και το δυτικό μέρος της πατρίδας μας και αυτό απειλείται. Ξέρετε ότι εξεδόθησαν στην Ιταλία χάρτες που έδειχναν ότι η Ιταλία είχε μέρος από την Ελλάδα έως τον Αμβρακικό κόλπο και έως τον Μεσολόγγι. Ξέρετε ότι έρχονται κάποιες στιγμές και αυτά πραγματοποιούνται? Το ξέρετε αυτό? Από βορρά, από ανατολά, Σάμος, Χίος, Μυτιλίνη και τα άλλα τα νησιά, Δωδεκάνησα, από πλευράς δυτικής,
και η Κρήτη απειλείται από τους Εβραίους. Θυμόστε έναν καιρό που αγόραζαν πολλά κτήματα οι Εβραίοι στην Κρήτη και σταμάτησε αυτό. Γιατί με το σχέδιο αγοράς γης οι Εβραίοι ήθελαν μακρόπνο σχέδιο να κάνουν την Κρήτη δική τους. Ή δεν τα ξέρετε αυτά? Ή νομίζετε πως τα διαβάσουμε σε τίποτα απόκριφα βιβλία? Είναι πραγματικότητες αυτά. Δηλαδή απειλείται η πατρίδα μας από συρρήθμιση. Να γιατί σας είπα ότι αυτά που λέει ο προφήτης για τον Ισραήλ τότε, σήμερα, είναι μία παράλληλος περίπτωση στην εποχή που ζούμε, στον αιώνα μας, η περίπτωση της πατρίδας μας. Και όλα αυτά βέβαια λέγει εκείνο το οίκιο καιρός μας θυμίζει το λόγο του Χριστού για την Ιερουσαλήμ, που είπε ότι η έγνος από το λόφο των ελαιών έβλεπε την πόλη, τις παραμονές της συλλήψεώς σου και σταυρώσεώς σου, κλαίγοντας ο Κύριος έπλασε ο Κύριος και είπε ότι η έγνος και εσύ ανεγνώριζες και εσύ Ιερουσαλήμ καίγε εν τη ημέρα σου ταύτη τα προσιρήνη σου τα ανήξερες, ότι σου δίδεται η ευκαιρία να ζήσεις ειρηνική ζωή. Νυν δε εκρύβει από οφθαλμόν σου ότι η ύξουση κρύφτηκε από τα μάτια σου. Μένεις χωρίς να θεολογείς επί της ιστορίας. Αυτό θα πει κρύφτηκε από τα μάτια σου, αυτό που τώρα θα σου πω η Ιερουσαλήμ. Και το άκουσαν οι μαθητές και το έγραψαν στα Ευαγγέλια. Είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο του Λουκά, εις το 19ο κεφάλαιο. Δεν θεολογείς επάνω στην ιστορία. Αφήνεις να ζεις βλέποντας το σήμερα. Θανάσιμο αμάρτημα να βλέπεις μόνο το σήμερα, να μην βλέπεις πιο πέρα. Ότι ύξουση θα έρθουν οι μέρες επί σε, θα έρθουν οι μέρες σε σένα και περιβαλούσιν οι εχθροί σου χαρακάσι και περικυκλώσους είσαι και συνέξους είσαι πάντοτε. Δηλαδή θα γίνει γύρω από την πόλη, θα γίνει προσπάθεια αποκλεισμού. Και εδαφιούσισε, θα γκρεμίσουν τα τείχη και τα σπίτια σου και τα τέκνα σου εν σύ και τους πολίτες σου και ου καθίσου συν εν σύ λίθον επί λίθον, να θέσουν πέτρα πάνω στην άλλη πέτρα. Θυμηθείτε και την περίπτωση που οι μαθητές είπαν εις τον Κύριον μες στο ναό. Ήταν ωραίες οικοδομές, πολύτιμες. Κύριε, λέει, είδε ποταπή λύθη. Πω. Δηλαδή, τι ωραία κτίσματα. Είπε ο Κύριος, θα έρθουν οι μέρες που δεν θα μείνει η μία πέτρα πάνω στην άλλη. Τι σημαίνει, εδώ είναι η μία και εδώ είναι η άλλη πέτρα? Τι σημαίνει αυτό? Όταν δεν μένει μία πάνω στην άλλη, σημαίνει γκρέμισμα. Γκρέμισμα. Λοιπόν, αυτό έγινε, αγαπητοί μου, μόλις μία γενιά μετά, το 70 μετά Χριστόν. Λέγεται, τα έχει γράψει αυτά, ο Ιώσυπος, Εβραίος. Στην λεγόμενη Ιουδαϊκή αρχαιολογία
ότι χωριστά από τόσα άλλα φοβερά και φρικτά, ότι την πόλη οι Ρωμαίοι την όργωσαν για να μην ξαναγίνει ποτέ. Αλλά βέβαια θα ξαναγίνεται η Ιερουσαλήμ, θα ξαναγίνεται, γιατί τι σας είπα προηγουμένως, δεν έπρεπε ο λαός αυτός να χαθεί, έπρεπε να μείνει στο προσκήνιο της ιστορίας. Εκείνοι όμως οι Ρωμαίοι, οι οποίοι ενοχλούνται από τις διαρκείς επαναστάσεις των Εβραίων, γι' αυτό έφτασαν στο σημείο να οργώσουν την πόλη. Γιατί όλα αυτά, λέει ο Κύριος, ανθών ουκέγνος των καιρών της επισκοπής σου, επειδή δεν έμαθες, δεν γνώρισες των καιρών της επισκέψεως του Θεού. Αυτό θα πει επισκοπή, επίσκεψης. Και ποιος ήταν εκείνος που επισκέπτεται? Ο ενανθρωπίσας λόγος. Δηλαδή δεν αντελήφθης την επίσκεψη του Κυρίου, του Γιαχβέ, του Κυρίου, ναι, αυτόν που εσύ λες ότι πιστεύεις, Ισραήλ, και γίνει άνθρωπος για σένα. Δεν τον δέχτηκε. Γι' αυτό θα πάθεις αυτά που θα πάθεις, και τα έπαθε ο Ισραήλ. Έχετε λοιπόν πλέον η δικαιοσύνη του Θεού. Ο Χριστός μίλησε για την αγάπη. Δεν στερείται όμως δικαιοσύνης. Είπε, δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω. Ναι, αλλά δεν μπορεί πάντα να μένει η αγάπη. Έρχεται και η δικαιοσύνη του Θεού και μας θυμίζει εδώ, αγαπητοί, την παραβολή της ακάρπου σικής, που ακούγεται εκείνο το φοβερό. Έκοψον αυτήν η νακτή και την γην καταργεί. Την παραβολή εκείνη, ήρθα λέει τον πρώτο χρόνο, δεν βρήκα σίκα. Ήρθα το δεύτερο, δεν βρήκα. Ήρθα τον τρίτο, δεν βρήκα. Τρεις περίοδοι του Ισραήλ, της ιστορίας του Ισραήλ. Λοιπόν, λέει ο αμπελουργός, ο ιδιοκτήτης στον αμπελουργό, κόψε την, γιατί καταργεί και τη γη, θα φυτέψω κάτι άλλο. Ο αμπελουργός είναι ο Χριστός, ο ιδιοκτήτης είναι ο πατήρ. Και λέγει ο αμπελουργός, ο Χριστός, Κύριε, δώσε, άφησε ακόμη μία χρονιά, θα ποτίσω, θα κλαδέψω, θα περιποιηθώ, θα κοπρίσω, και αν δεν κάνει το τέταρτο έτος, τότε να την κόψουμε. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το έτος? Από το 33 έως το 70. Πόσα χρόνια είναι? Είναι 37 χρόνια. Αυτό είναι το έτος που περίμενε ο Θεός να δώσει σιγιά καρπών. Και ο Κύριος δεν το είπε μόνο σαν παραβολή, αλλά και σαν θαύμα, για να τονιστεί η τύχη του Ισραήλ. Τι? Βρήκε μια σιγιά, ζήτησε σίκα. Ξέρετε τι καιρός ήταν? Το λέει και ο Ευαγγελιστής μέσα. Δεν ήταν καιρός σίκων. Εάν το Πάσχα ήταν κάπου τέλος Μαρτίου, ήταν κάποιες μέρες, αρκετές, πρώτο Πάσχα, ας πούμε 15-20 μέρες. Συνεπώς η εποχή ήταν αρχές Μαρτίου. Αλλά παρότι είναι θερμοτέρα η περιοχή εκείνη, δεν έχουμε σίκα μες στο Μάρτιο. Το αγνοούσε αυτό ο Κύριος όταν είπε, ανεζήτησε σίκα και δεν βρήκε. Και είπε, κανείς να μην φάει σίκα από σένα. Δηλαδή,
ξεράθηκε αμέσως η σικιά. Αγνοούσε ο Κύριος ότι το μάρτι δεν υπάρχουν σίκα, που είναι ο δημιουργός των πάντων? Όχι, ήθελε να δώσει ένα μάθημα ξηρασίας, έλεγα μιας αγωνίας στο γόμι όμικρον. Και αυτό το είπε και με παραβολή και με θαύμα, για να τονιστεί ποια ήταν η τύχη του Ισραήλ. Μήπως άραγε θα μπορούσε να ήταν ανάλογη και η τύχη η δική μας? Σχολιάζει ο Θεοδόρικος με εκείνο το οίκι το πέρας, ήρθε το τέλος, και λέγει τέλος τα καθημάς έλαβε, θερήσεις α έσπαρκας. Το τέλος για σας ήλθε, θα θερήσεις εκείνο που έσπηρες. Είναι μερικά χρόνια όταν η παιδεία άρχισε να αφήνεται ελευθέρα. Πώς δηλαδή? Στη συμπεριφορά της. Το ένα μετά το άλλο ερχόντουσαν να βγάλαμε τις ποδιές, γιατί από τα κορίτσια, μην με κακίστε με αυτά που λέω σας παρακαλώ, αλλά βλέπει κανείς τα αποτελέσματα, ε? Και να φάει το κάθε κορίτσι ό,τι θέλει. Πάνε οι ποδιές, πάνε τα παραπέρα, πάνε τα παρακάτω, και τον καιρό που αφήνονται αυτά καταργούμενα το ένα μετά το άλλο, δήθεν σαν στοιχεία ενός φιλελευθερισμού. Τότε λέγαμε πολύ, και εσείς πιθανώς το λέγατε, ο, ανοίγουμε τους ασκούς του αιώλου, τους ανέμους, τους ανέμιδες, να το πω έτσι, τους ανέμιδες, τους ανέμους. Τι θα θερήσουμε? Θύελες. Όταν υπάρχουν οι άνεμοι που αφήνονται και δεν περιορίζονται, εκείνος λέει που σπέρνει ανέμους θερίζει θυέλας, δηλαδή καταιγίδες. Και οι καταιγίδες ήδη άρχισαν. Ρίξτε μια ματιά στην παιδεία μας να δείτε ποια είναι. Καθηγητέ και μαθητέ πλην εξαιρέσεων, και μαθητών εξαιρούνται και μαθητέ, εξαιρούνται και καθηγητέ, που οδύρονται για το κακό που γίνεται, οδύρονται για να δείτε σε ποιο κατάντημα υπάρχει αυτή τη στιγμή η παιδεία μας. Περνάει μεγίστη κρίση, και η κρίση που περνά είναι, όπως σας το είπα μια περασμένη φορά, πνευματική. Όχι μόνο η πατρίδα περνάει κρίση, σας είπα οικονομική, όχι, πνευματική. Διότι όταν μια οικογένεια φερειπίν περνάει μια πνευματική κρίση και σπαταλάει τα χρήματά της, τι δε κακίσε, μεθάει η μάνα, μεθάει ο πατέρας, τα παιδιά τραβούν από εδώ, τραβούν από εκεί, ασωτεύουν, δεν θα αυτοκίνουν? Και τι θα λέγαμε, ότι περνάνε οικονομική κρίση ή πνευματική κρίση? Έτσι και η παιδεία μας νοσεί βαρύτατα. Φυσικά δεν είμαι ο πρώτος που τα λέγω αυτά, δεν είμαι ο πρώτος. Γιατί νοσεί βαρύτατα? Απλούστατα, γιατί περνάει πνευματική κρίση. Δεν είναι λίγοι καθηγητές και δει από τους θεολόγους που μπορεί να κηρύσουν ακόμη και αθεία. Και αυτά όλα ισχύουν, αγαπητοί μου, όχι μόνο για ένα λαό, αλλά και για τον κάθε άνθρωπο. Έχουν και ένα προσωπικό χαρακτήρα. Πώς θα νιώθαμε αν μας έλεγε ο Θεός «Οίκη το πέρας»
Είναι εκείνο που ακούμε στην παραβολή του άφρονος πλουσίου. Άφρον, τάφτη τη νυχτή, αυτή τη νύχτα απαιτούσε από σου την ψυχή σου. Αυτή τη νύχτα. Τι θα λέγαμε? Αλήθεια, σκεφτήκατε ότι μπορεί απόψε να ελθεί το τέλος μας? Απόψε. Μπορεί εγώ απόψε να πεθάνω και την ερχομένη Δευτέρα να μην είμαι εδώ. Μη χτυπάτε ξύλο, είναι αμαρτία, είναι ειδωλολατρία. Να φύγομαι από αυτά, να φύγομαι. Ναι, είναι αδύνατο. Μια καρδιακή προσβολή, ένα καρδιακό εγκεφαλικό. Τελείωσε ο πατήρ Αθανάσιος. Τελείωσε ο κύριος Α και η κυρία Α. Τι θέλετε? Το κρεβάτι μας απόψε μπορεί να γίνει θέρετρο. Και το λέει αυτό πολύ ωραία ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Να το λες αυτό. Ο κρεβάτι μου απόψε μπορεί να γίνεις το φέρετρό μου. Αν το πεις αυτό, μη φοβόσαστε. Δεν πέφτουμε σε μελαγχολία, ούτε άλλα μπορούμε να πάθουμε ψυχολογικά. Όχι. Αντιθέτως, πριν πέσουμε στο κρεβάτι μας, θα πούμε: συγχωρώ όσους με έβλαψαν, και ας με συγχωρήσουν και εμένα όσοι, σ' όσους εγώ τους έβλαψα. Κύριε, συγχώρεσε. Γένα μέσα μου διαρκώς την μετάνοια. Με βρήκε ο θάνατος, εν μετανία φεύγω. Αυτό είναι το σπουδαίο. Αυτός είναι ο καρπός. Το να θυμάμαι εκείνο το ή και το πέρας. Έρχεται το τέλος. Και για το πρόσωπό μου, όχι μόνο για το λαό μας. Τιμασμένη, το είπαμε, η μετάνοια. Αυτό θέλει, αγαπητοί μου, να επιτύχει ο Θεός με την απειλή του. Γιατί? Γιατί μας αγαπά. Ο Θεός απειλεί γιατί αγαπά. Ο πατέρας μου μου έλεγε, αν με συγχωρείτε, ούτε το επάγγελμα φταίει, έκφραση την εποχή εκείνη ήτανε. Μου λέγανε, αν δεν μάθεις γράμματα, μου λέγε ο πατέρας μου, θα σε κάνω λούστρο. Βεβαίως, δεν είναι κακό το επάγγελμα του λούστρου, παρότι δεν υπάρχει πια σήμερα. Εκείνη η συμπαθή τάξη εκεί στην πλατεία της Λαρίσης, θυμόσαστε, με τα κασελάκια. Χαριτωμένοι οι άνθρωποι, χαριτωμένοι. Έκφρασης ήτανε, έκφρασης. Τι θυμόσαστε, τι λέει, τι έλεγε ο λαός μας την έκφραση αυτή? Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν κάποτε δεν αρχίσω να αισθάνομαι μερικά πράγματα, το αύριο για μένα δεν ξέρω ποιο θα είναι. Εσείς τα παιδιά σας τι λέτε? Ήθελα να ερωτήσω, όταν τους βλέπετε να τεμπελιάζουν, να είναι ακρατοί, να σας λένε δεν μπορώ να μιστέψω, όταν σας λένε βαριέμαι να πάω στην εκκλησία, τι τους λέτε? Ναι παιδάκι μου, κανακάρι μου, κοιμήσου. Κοιμήσου, γιατί θα σχολιώ, κουράζεσαι. Ναι, ναι παιδάκι μου, αν ξέρετε τι θα θερίσετε αύριο. Ο πατέρας μου, τα μικρά παιδιά πάνω, χουζουρεύουνε. Χουζουρεύουνε και χουχουλιάζουνε. Είναι γνωστό. Όταν μάλιστα κάνει και κρύο, χειμώνα. Και ήταν το πάπλωμα, είχαμε παπλώματα. Δεν ξέρω, υπάρχουν ακόμα παπλώματα? Δεν νομίζω πια να υπάρχουν. Και τραβούσε το πάπλωμα ο πατέρας μου και εμείς μέναμε ξέσκεπτοι. Διαμαρτυρόμεθα. Γρήγορα, σηκωθείτε για την εκκλησία. Έτσι. Το κάνετε σήμερα εσείς αυτό? Το κάνετε οι παλαιοί? Για να σας πω, αγαπητοί μου, ότι μόνον όταν θα απειλήσετε τα παιδιά σας ότι θα είναι λούστροι, δηλαδή καλύτερα, να το πούμε έτσι, ανεπάγγελτοι, χωρίς επάγγελμα, αγράμματοι ή ό,τι άλλο,
Μόνο όταν απειλήσετε, τότε έχετε μια ελπίδα τα παιδιά σας κάτι να γίνουν. Και θα απειλείτε όχι για να απειλείτε, αλλά θα απειλείτε γιατί αγαπάτε. Μόνο όταν αγαπάμε μιλάμε έτσι στα παιδιά μας. Αν κάνω λάθος, να με συγχωρέσετε, αλλά θα σας έλεγα, αυτή είναι η παιδαγωγική του Θεού. Αυτή πρέπει να τη γράφουν και οι γονείς. Και δεν μπορούμε να είμεθα θεϊκότεροι του Θεού και βασιλικότεροι του βασιλέως, όπως το λέει και πάλι μια παροιμία. Λοιπόν, συνεχίζει αγαπητοί εδώ ο Εζεκιήλ. Συνεχίζει την απειλή του Θεού και λέει: «Νυν εγγύθεν εξαιώ την οργή μου επί σε και συντελέσω τον θυμόν μου εν σύ και κρινώσε εν τες οργής σου και δώσω επί σε πάντα τα βδελίγματά σου. Ουφίσετε ο οφθαλμός μου». Βλέπετε, γίνεται πάλι επανάληψη των αυτών περίπου θέσεων για την ζωηρότητα του πράγματος. «Ουδε μη ελεήσω, διότι τα σοδού σου επί σε δώσω και τα βδελίγματά σου εμέσω σου έσονται, και επί γνώση, διότι εγώ είμαι Κύριος ο τύπτων». Κύριος ο τύπτων. «Ιδού το πέρας οίκη, ιδού η μέρα Κυρίου, οίκαι η ράβδος ήμφικεν, η ύβρις εξανέστηκε». Μια απόδοση που την έχω γράψει. Και τώρα από πολύ κοντά: «Θα χύσω την οργή μου εναντίον σου, θα αδειάσω όλο το θυμό μου επάνω σου, θα σε κατακρίνω με τον τρόπο που έζησες και θα σου ανταποδώσω όλα τα βδελιρά ειδωλολατρικά έργα σου. Δεν θα λυπηθούν τα μάτια μου τη συμφορά σου, ούτε θα σε ελεήσω, γιατί θα σου ανταποδώσω τον κακό τρόπο που έζησες. Τα βδελιρά ειδωλά σου βρίσκονται ανάμεσά σου, ανίκανα να σε βοηθήσουν, και επάνω στα πράγματα θα μάθεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος και Θεός της δικαιοσύνης». Αυτά λέγει ο Κύριος. Το τέλος έρχεται. Να, η ημέρα εκδικήσεως του Κυρίου έρχεται, αν και η δικαιοσύνη είναι έτοιμη να ξεσπάσει επάνω σας, λέει ο Θεός. Όμως η αλαζονία σας στέκεται ψηλότερη. Αυτό το τελευταίο μάλιστα σημείωνε. Φοβερό. Ποια ήταν τα αμαρτήματα του Θεού, συγγνώμη, του Ιούδα. Ποια ήταν τα αμαρτήματα του Ιούδα που τόσο εξέκαυσαν την οργή του Θεού να μιλάει έτσι ο Θεός. Ποια την αλήθεια τα αμαρτήματα. Εδώ αγαπητοί μου θα απαριθμίσουμε τα αμαρτήματα τα οποία ο προφήτης στο 22ο κεφάλαιο 1:1 τα απαριθμεί. Πρώτον, ας μη απαριθμώ όμως πρώτο και δεύτερο, ή το ειδωλολατρία και το ειδωλολατρικός ζήν. Πώς το λέει αυτό? «Εμιάνθη εν της ειδόλης». Μιάνθηκε, αυτό το σημείο είναι στο 36ο κεφάλαιο, γιατί έκανε και μία επιλογή από όλο το βιβλίο. «Εμιάνθη εν της ειδόλης», δηλαδή η πόλη μιάνθηκε, λερώθηκε με τα είδωλα. Δεν θα μείνω πιο πολύ, διότι θα επανέλθω στο θέμα των ειδώλων. Θα επανέλθει ο προφήτης. Ακόμη, η πόλη, εννοείται πάντα της Ιερουσαλήμ, στάθηκε πόλη αιμάτων. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Λέει ο προφήτης,
λέει ο Θεός, ο πόλης εξαίρουσα αίματα. Στη συνέχεια λέει, άνδρες ληστέ ήσαν εν σύ, όπως εξαίρουσιν εν σύ αίμα. Έγιναν πολλοί οι ληστέ μέσα στην πόλη που έγιναν αίμα, δηλαδή αύξηση της εγκληματικότητας. Ναι, αύξηση της εγκληματικότητας. Σε εμάς τι συμβαίνει? Τι να σας πω, πράγματα που ξέρετε, ότι αυξήθηκε πάρα πολύ, όχι μόνο στην πρωτεύουσα, και στις άλλες πόλεις και στην Ήπεθρο, η εγκληματικότητα. Αυτό είναι ολοφάνερο. Και μάλιστα όταν υπάρχει ο αναρχισμός και οι αναρχικές ομάδες, τι θα έλεγατε? Αγαπητοί μου, είναι κάτι το πολύ θλιβερό να φοβάσαι τώρα πια το βράδυ να βγεις έξω. Υπήρξαν μέρες, και εδώ στην Άρισα δεν είναι πολύς καιρός, λίγα χρόνια πίσω, έβγαινε στην πόλη και δεν φοβόσαι. Λέγανε ότι σε κάποιες μεγάλες πόλεις της Αμερικής, στο Σικάγο, ξέρω εγώ, στη Νέα Υόρκη, ότι εκεί οι άνθρωποι από τις 6 ώρα με τη δύση του ηλίου κλείνονται μέσα, γιατί είναι τόσο μεγάλη και φοβερά η εγκληματικότητα. Και λέγαμε τα περίεργα πράγματα. Έβγαινε κανείς εδώ στην πόλη οποιαδήποτε ώρα, δεν υπήρχε ούτε καθυποψίαν κάποιος κίνδυνος. Σήμερα είναι το ίδιο? Δεν είναι το ίδιο. Και προπαντός στα μεγάλα κέντρα, όπως είναι η πρωτεύουσά μας, είναι θλιβερό. Ακόμη, είναι η πλεονεξία των αρχόντων που φτάνει μέχρι το έγκλημα. Αλήθεια, μπορούν να πληρώνουν εγκληματίες κάποιοι που έχουν συμφέροντα για να εξυπηρετηθούν προκειμένου να κάνουν κάποιους φόρους, δολοφονίες κλπ? Έχουν κάποια συμφέροντα? Τι να απαντήσω? Λέει ο Θεός, οι άρχοντες αυτής, οι άρχοντες της πόλεως, εν μέσω αυτής μέσα στην πόλη, ως λύκοι αρπάζοντες αρπάγματα του εξέ αίμα. Σαν λύκοι, λέει, είναι που αρπάζουν και χύνουν αίμα, όπως πλεονεξία πλεονεκτώση. Και όπως λέγει αυτός ο Εβραϊσμός, πλεονεκτώ με πλεονεξία, αγαπώ με αγάπη, μισώ με μίσος, το ρήμα με το ουσιαστικό είναι το ίδιο, είναι συνώνυμα. Ότι δηλαδή καθ' υπερβολή οι άρχοντες αυτοί, οι άρχοντες, προσέξτε, οι άρχοντες είναι εκείνοι οι οποίοι φτάνουν να δολοφονούν για να αρπάξουν. Ναι, εγώ θα σας έλεγα όμως ότι υπάρχουν κι άλλες δολοφονίες περίεργες που ίσως δεν θα μπορούσαμε να τις φανταστούμε. Ποιες είναι? Όταν κάποιοι έχουν μεγάλες βιομηχανίες, δεν ξέρω τι έχουν, και νοθεύουν τα προϊόντα τους και ο λαός αρρωσταίνει. Γιατί υπάρχει βέβαια νοθεία, ας πούμε στο λάδι να πέσει σπορέλαιο, μόνο η τσέπη ελαφρύνει, αλλά κατά τα άλλα η υγεία δεν παθαίνει τίποτε. Θυμόσαστε στην Ισπανία που κάποιοι που νόθευαν έβαζαν τι έβαζαν και είχαν πεθάνει αρκετοί με το ελαιόλαδο? Αλλά και πόσα και πόσα που πολλές φορές δεν αναγράφονται απ' έξω τι περιέχει ένα προϊόν και φτύρεται η υγεία του λαού. Αυτοί στην πλεονεξία τους δεν χύνουν αίμα και δεν προκαλούν θανάτους.
αλλά και κάτι ακόμη πολύ σπουδαίο, ψυχάς, ψυχάς κατεσθείοντες. Αυτοί που λέει κατεσθείουν, κατατρώγουν. Ψυχή έχει δύο σημασίες, ζωή και ψυχή, ό,τι λέμε ψυχή. Πράγματι εκείνοι που καταστρέφουν, κατατρώγουν και ζωές, σαν γι' αυτό το παράδειγμα που σας είπα, αλλά και ψυχές. Πόσα πορνογραφήματα. Η τηλεόραση ολόκληρη κοίται εις των λάκων του βορβόρου και της πορνείας και των παραφύσιν αμαρτημάτων. Και βλέπουν οι άνθρωποι, και βλέπουν οι νέοι, και βλέπουν τα παιδιά, και όλοι αυτοί τι κάνουν? Τι άλλο κάνουν, αγαπητοί μου, παρά μέρα νύχτα θύρονται, τρώγε την ψυχή τους και γίνονται πολίτες εις κολάθος. Αυτές είναι αμαρτωλές καταστάσεις της Ιερουσαλήμ και της πατρίδας μας σήμερα. Αλλά έχει κι άλλα πολλά το τι επεκράτει εις την πόλη Ιερουσαλήμ αλλά και στην πατρίδα μας. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.